Κύριε Γιώργο μας. Θα να το πάρω εγώ. Πάρε, πάρε. Μάλιστα. Ε, καταρχήν να αρχίσω ανάποδα με, το, με, την προετοιμασία ότι αύριο και εμεί λογικά αργά σήμερα το βράδυ ή αύριο θα γνωρίζουμε το, την αποστολή. Το λέω αυτό γιατί έχουν έρθει κάποια μηνύματα θα τα απαντήσω αλλά δεν έχουν βγει ακόμα ε, οι παίκτες που θα πάρει μαζί του ο Ματίας Αλμέδε και δεν έχει γνωστοποιήσει, δεν έχει δώσει τη λίστα του. Δηλαδή μέχρι χθες δεν την είχε δώσει okay. όχι <laughs> στην ομάδα φυσικά, σε εμάς εννοώ. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποιοι θα πάνε μαζί του και πόσοι από την ΑΕΚΒ. Γιατί θα πάνε πολλοί, η οποία έχει και μάτι σήμερα με τον Πάο Ρουφ. Και δυστυχώ δεν ξέρω πώ θα κάνει ενδεκάδα ο Σοκράτη Οφρενδόπουλο. Γιατί ξαναλέω, μπορεί να είναι από 5-7 αυτοί που θα πάνε μαζί με, τον, με την πρώτη ομάδα στην Ολλανδία. Σήμερα είναι προγραμματισμένο από το πρωί γίνονται τα τεστ τα και Uh, τα COVID test προκειμένου να είναι όλοι ολοκληρωμένοι η διαδικασία και να πετάξει ομάδα για την Ολλανδία όπου θα μείνει μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου uh, εκεί να θυμίσω θα έχει μια φιλική αναμέτρηση στις 4 μια μέρα δηλαδή πριν αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ελλάδα και την Αθήνα uh, θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος λεγόταν για την Φέγενο ότι περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς το όνομα του αντιπάλου uh, και uh, προγραμματισμένο είναι για ένα μάτς 3-45 λεπτών <σ coherente> Θα επιστρέψει στην Αθήνα για 5 Δεκεμβρίου και ε, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει και ένα φιλικό επί ελληνικού εδάφους ε, λίγο πριν το μάτι με την ε, Κηφισιά για το κύπελο γιατί αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική υποχρεώση μέσα στο Δεκέμβρη ε, το μάτι με την Κηφισιά εκτό έδρα για το κύπελο ε, ε, Στην αποστολή εννοείται ότι θα βρίσκεται ε, και ο Παύλο Φρινάντες τα έχουμε ξαναπεί αλλά Ανακοινώθηκε και χθε επίσημα από του κοινόμαυρου υπό την έννοια ότι έκανε και τι πρώτε δουλειέ. Αν παίχτησα, γιατί είχε ανακοινωθεί από το καλοκαίρι ότι είχε αποκτηθεί και ότι το Γενάρη θα ε, είχε ενσωματωθεί στου κοινόμαυρου. Ο Παύλο Φερνάντε, ο οποίο είναι και ενθουσιασμένο που ήρθε στην ΑΕΚ εκλογικό από το Βόλο, επιτέλου είμαι εδώ. Είπε: Θέλω πολύ να βοηθήσω και πάει λέγοντα. Το θέμα είναι το πιο ευχάριστο δηλαδή ε, ότι θα έχει τη δυνατότητα να τον προσαρμόσει ο κόουτ στη δικά του θέλω σε ό,τι αφορά τη δουλειά. Έχουμε γκολ εδώ νομίζω. Ε. Ποιο το βάλε, Αυστραλία. Ναι. Αντε, ναι. να τα, στα παγώ. <laughs> Σα <laughs> τα είπα, παίξα <τα> Αυστραλία <laughs> από χθε <Α>, το βράδυ <laughs> τα λέω. Ένα με την Αυστραλία. Ποιο το βάλε, να δούμε το σκορ. Ένα παρένθεση στο κοινό μα ρεπορτάζ. Δεν πειράζει, για να δούμε αφή, το... Αφή, το Μου ε, ε? Βέβαια, μου <laughs> Ναι, θα μα έχουμε και την Αναστασία να μα πει λεπτομέρειε ναι. που, ναι. που ναι. παρακολουθεί από την Ελλάδα. Έτσι, μπράβο, Αναστασία. Βάλε πλάτη, γιατί και εγώ α, το πιάσα α, με το δεξί μάτι Ναύτα. Γεια, λέγε. Λοιπόν, έλεγα ότι ε, θα τον έχει από την αρχή του βασικού σταδίου προετοιμασία, του μήνυ βασικού σταδίου προετοιμασία. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινεί, ε, και θα μπορέσει έτσι να το προσαρμόσει και στη δουλειά του. Διότι θυμίζω, α πούμε, για παράδειγμα, Φανφέρετ, το έλεγα και χθε το βράδυ με τον Τάσο, τον Γολόπουλο, ότι Φανφέρετ ήρθε αργά δεν είχε κάνει τη δουλειά που έχει κάνει η ΑΕΚ. Σε επίπεδο προετοιμασία και ε, δύναμη ένταση και φυσική κατάσταση, Υπεργκολάρα έχει βάλει. Ε. Συγγνώμη κιόλα. Κοντράρι μπαλαμένα αλλά κοίτα εδώ, κοίτα κεφαλιά. Οπό, οπό. Στο απέναντι, α ε. Λοιπόν, ε, και θα μπορέσει έτσι να μην έχει, ε, ακόμα και αν βγάζει ή βλέπει ότι δυσκολεύεται να βγάλει ε, προπόνηση και πάει για μυϊκό, θα μπορέσει να το μαζέψει και να μην τον χάσει. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ στερήθηκε τον Βαν Φέρντ και νομίζω ότι αν τον είχε στο 100% σε μάτσο όπω με τον Αστέρα Τρίπολη, στην Τρίπολη αλλά και ο, Ολυμπιακός Ολυμπιακό στο Φάληρο, θα είχε καλύτερα καλύτερο αποτελέσματα. Θε να πάμε να. Λοιπόν, το είδα τώρα και λέω, ε, ο Φερνάντε, ο οποίο θυμίζω, θα μπορεί να παίξει από την 1η Γενάρη, έτσι, στην ΑΕΚ. Ε, από εκεί και πέρα, ο. Ο coach έχει κάνει μια ήδη κουβέντα με του παίχτε του. Έχει μοιράσει τα πράγματα που θα γίνουν σε ό,τι αφορά το κομμάτι τη Ολλανδία. Αναμένεται αρκετά, αρκετή σκληρή δουλειά με διπλέ προπονήσει και full ένταση. Επέλεξε την Ολλανδία λόγω των καιρικών συνθήκων, επειδή θα είναι πιο μπροστά σε επίπεδο χειμώνα από την Ελλάδα και επειδή στο επόμενο διάστημα και ειδικά το Γενάρη που θα ξεκινήσει το full πρόγραμμα. Θα είναι σε αντίστοιχα που είναι τώρα στην Ολλανδία επίπεδα η θερμοκρασία στην Ελλάδα. Και εκτιμά ότι έτσι θα προσαρμοστεί καλύτερα όλη η ομάδα. Είναι πολύ καλύτερε, βέβαια, και οι συνθήκε εκεί σε ό,τι αφορά τα πράγματα που θα έχει στη διάθεσή του για να τα εκμεταλλευτεί ο coach. Και αυτό είναι το, γι' αυτό γίνει η επιλογή. Ε, επαναλαμβάνω, ένα το φιλικό στην Ολλανδία, 3,45 λεπτών, 4 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, και ε, ένα ίσω στην Ελλάδα όταν γυρίσει η ομάδα από το βασικό στάδιο προετοιμασία. Για τα μεταγραφικά, έχω πει από την αρχή: είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση ό,τι αφορά το α, κομμάτι αυτό. Δηλαδή, δεν καίγεται για άμεση και ουσιαστική ενίσχυση. Έτσι. Ε, δηλαδή, δεν έχει άμεση ανάγκη, δεν θέλει κάποιον να διώξει. περιμενει Υπάρχουν μια-δύο περιπτώσει που okay, σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι που έρχεται ε, λίγο κάποια συμβόλαια, μην ξαναλέμε τα ίδια. Ε, αυτά θα επιλέξει να κολλήσει να σε παζλ, να το πω έτσι, κομμάτια coach και η διοίκηση τη ομάδα με τους Κονέ και Κουχάρσκι. Ε, δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι ψάχνει κάτι συγκεκριμένο για να είμαι απόλυτα και εγώ συγκεκριμένο και να μην λέω γενικό τη λέω και ένα φίλο εδώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα όλα αυτά που έχω πει, φίλε μου. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τα δουλέψει λίγο στο κεφάλι, αλλά είναι απόλυτα συγκεκριμένα. Ε, και πρέπει να διαπιστώσουμε αν προκύψει ανάγκη είτε στην Ολλανδία, γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο. Μπορεί να δει κάτι ο coach, μπορεί να υπάρξει το κάποιο Κακό μαντάτο είτε από τους του παίχτε του Μουντιάλ που βρίσκονται, γιατί υπάρχουν και πέντε παίχτε τη ΑΕΚ που βρίσκονται στο Μουντιάλ, είτε στη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασία, του μήνυ βασικού σταδίου προετοιμασία και να χρειαστεί κάποια, να προκύψει μάλλον κάποια ανάγκη αγωνιστική. Εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Εκεί προφανέστατα και μπορεί να κινηθεί η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντω. Ο, ο Ματία Αλμέιδα δεν έχει αξιώσει κάποια προσθήκη από του ανθρώπου τη ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Πάμε σε break. Πάμε θα break. Έχουμε πολιτικό.